εκεί που τελειώνει ο Σαρωνικός και ξεκινάει το Αιγαίο, πολύ κοντά στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, βρίσκεται ένα από τα πιο μυστηριώδη και απόκοσμα, αθέατα, αξιοθέατα της Ελλάδας. Μιλάμε για το υποθαλάσσιο νεκροταφείο αυτοκινήτων, που βρίσκεται κοντά στα Λεγρενά, εκεί που περίπου 12 με 15 αυτοκίνητα και φορτηγά αναπαύονται στο βυθό της θάλασσας και εντός τους έχουν βρει σήμερα καταφύγιο ψάρια όπως λεοντόψαρα, σμέρνες, ροφή και καλογριές. Το App Stories σε συνεργασία με την καταδυτική ομάδα Top to Bottom και την βοήθεια του καταδυτικού σκάφους MACD της καταδυτικής σχολής Scuba Life επιχειρεί να ρίξει φως στο σπάνιο αυτό βυθισμένο αξιοθέατο και να το αναδείξει. Είστε έτοιμοι? Το μαγικό ταξίδι στο απέραντο γαλάζιο του βυθού των Λεγρενών και του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου νεκροταφείου αυτοκίνητων της Ελλάδας ξεκινάει. Το Σάββατο 30 Μαρτίου, το App Stories μαζί με την καταδυτική ομάδα Top to Bottom και πιο συγκεκριμένα τους Νικόλα Μαργαρίτη, Ανδρέα Ανδρικόπουλο και Άκη Σεϊσίδη επιχείρησε στο σημείο και κατέγραψε πραγματικά εικόνες, ναι μεν απόκοσμες, αλλά σπάνιας ομορφιάς. Πιο συγκεκριμένα, με σκίπερ τον εξαιρετικό Γιώργο Μπεκίρη, ξεκινήσαμε από την Παλαιά Φώκαια με προορισμό προς το Χάρακα, απέναντι από την Ίσο Πάτροκλο. Το σημείο που βρίσκεται το υποθαλάσσιο νεκροταφείο αυτοκινήτων είναι λίγο πριν τις ιχθυοκαλλιέργειες και ακριβώς κάτω από μια παρκίδα της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, από όπου και γίνονταν ρήψη των αυτοκινήτων στη θάλασσα. Το σημείο δεν είχε επιλεγεί τυχαία, μιας και στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν μπαριέρες. Ο γκρεμός είναι απότομος και το βάθος της θάλασσας ικανό να αποκρύψει τα αυτοκίνητα που αναπαύονται στο βυθό. Ήρθε η στιγμή όμως που όλοι περιμέναμε, η στιγμή της κατάδυσης, η στιγμή να απολαύσουμε μέσα από την κάμερα του Νικόλα Μαργαρίτη αυτό το σπάνιο θέαμα. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι σήμερα αυτά τα αυτοκίνητα και ποιοι κατοικούν εντός τους, έχοντας βρει ένα ομολογουμένως σπάνιο καταφύγιο. Οι θεωρίες σχετικά με το τι οδήγησε αυτά τα αυτοκίνητα στον βυθό της θάλασσας. Τα σενάρια για το πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στον πάτο του βυθού είναι συνυφασμένα με την παρανομία, κάποια από αυτά και με την εγκληματολογία. Το πλάτωμα του δρόμου, ακριβώς πάνω από το σημείο του υποβρύχιου νεκροταφείου, τη δεκαετία του 80 δεν διέθετε μπαριέρα. Ένα από τα σενάρια που επικρατούν είναι ότι οι οδηγοί που συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες έχασαν τον έλεγχο λόγω της κλειστής και επικίνδυνης στροφής στο 51ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και τα αυτοκίνητα βρέθηκαν στο γκρεμό και κατέληξαν στο βυθό της θάλασσας. Αυτό είναι μάλλον όμως και το πιο αθώο σενάριο. Σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένοι με την αναζήτηση κλεμμένων γιοταχή, είναι πολύ πιθανό κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα να είναι κλεμμένα για τρεις διαφορετικούς λόγους. Βάσει της πρώτης εκδοχής, οι κλέφτες έκλεισαν τα αυτοκίνητα αφαιρώντας τα πολύτιμα ανταλλακτικά, τα οποία πώλησαν στην αγορά μεταχειρισμένων και κατόπιν ξεφορτώθηκαν ό,τι δεν χρειάζονταν ή δεν είχε αξία. Πιθανώς έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στο βυθό υπάρχουν και αμιγώς σκελετοί αυτοκινήτων. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουν χρησιμοποιηθεί
κάποια από αυτά τα οχήματα σε ληστείες ή ακόμα και δολοφονίες και οι δράστες να τα έστειλαν στο πάτο μαζί με τα ψάρια για να σβήσουν τα έχνη τους. Ακόμα πιο πιθανό μοιάζει ένα τρίτο ενδεχόμενο, το οποίο απηχεί στη μόδα απαγωγής γιοταχή που ευδοκιμούσε πριν από λίγα χρόνια. Οι δράστες έκλεβαν τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τον ιδιοκτήτη ζητώντας λίτρα. Κάποιοι πλήρωναν και έπαιρναν πίσω τα αυτοκίνητά τους. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που δεν πλήρωναν, με αποτέλεσμα οι κλέφτες να εξαφανίζουν τα πιστήρια του εγκλήματος στη θάλασσα. Τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο βυθό των Λεγρενών ποικίλουν. Κάποια βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση, που μαρτυρά μακρά περίοδο παραμονή στη θάλασσα. Άλλα είναι αποψηλωμένα από εξαρτήματα και αρκετά είναι φανερό ότι βρέθηκαν εκεί από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον πλήρη εξοπλισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να ισχύουν και τα τέσσερα παραπάνω σενάρια. Αλλά, αν όντως σημαίνει αυτό, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό ότι ο συγκεκριμένος βυθός έγινε κυριολεκτικά νεκροταφείο ύποπτων και αγνοούμενων οχημάτων κάτω από τη μύτη των αρχών.